οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Παρόλη τη φήμη και τη δόξα του, το ξεκίνημα του Ηρακλή κρύβει μερικές από τις πιο τραγικές και θλιβερές ιστορίες όλων των ελληνικών μύθων. Καθώς ο Δίας καθόταν στο θρόνο του στον Όλυμπο, κοίταζε τον κόσμο. Με την όμορφη Αλκμίνη, εγγονή του Περσέα, να τραβάει το βλέμμα του. Κατεβαίνοντας στη γη, ο Δίας θα ξαπλώσει με την Αλκμίνη, η οποία σύντομα θα μείνει έγκυος σε έναν γιο που θα ονομαστεί Ηρακλής. Με τον Δία να σχεδιάζει να κάνει τον γιο του τον επόμενο μεγάλο βασιλιά της Ελλάδας. Αλλά δεν ήξερε ότι η σύζυγός του, Ήρα, η βασίλισσα των θεών, παρακολουθούσε αυτά τα γεγονότα να εξελίσσονται. Στο παρελθόν καθόταν άπραγη, ενώ ο Δίας είχε κάνει πολλά νόθα παιδιά, αλλά αυτή τη φορά θα αντιδρούσε. Όταν ο Δίας έδωσε όρκο να δώσει τη βασιλεία στον επόμενο απόγονο του Περσέα, πιστεύοντας ότι θα ήταν ο γιος του ο Ηρακλής, η Ήρα είδε μία ευκαιρία να εκδικηθεί το σύζυγό της. Όταν ο Ηρακλής επρόκειτο να γεννηθεί, χρησιμοποίησε τη μαγεία της για να καθυστερήσει τη γέννηση, ενώ παράλληλα επιτάχυνε τη γέννηση ενός άλλου απογόνου του Περσέα, ενός παιδιού που ονομαζόταν Ευρυσθέας. Καθώς ο Ευρυσθέας είχε γεννηθεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον Ηρακλή, έγινε ο επόμενος απόγονος του Περσέα, με τον Δία να αναγκάζεται να του δώσει τη βασιλεία. Ενώ ο Δίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για το χαμένο βασίλειο του γιού του, κατάφερε να πάρει τη δική του εκδίκηση από την Ήρα. Αφού γεννήθηκε ο Ηρακλής, ο Δίας τον ανέβασε στην κρεβατοκάμαρα της Ήρας, στον Όλυμπο. Καθώς εκείνη κοιμόταν, ο Δίας τοποθέτησε το βρέφος στο στήθος της Ήρας, όπου ο Ηρακλής μπόρεσε να τραφεί από το γάλα της θεάς, κλέβοντας μέρος της θεϊκής της δύναμης για τον εαυτό του. Ξαφνιασμένη, η Ήρα ξύπνησε και πέταξε το μωρό από το στήθος της, με το γάλα να εκτοξεύεται στους ουρανούς. Αυτό το γάλα θα καθιζάνει στο διάστημα και έγινε γνωστό ως ο γαλακτώδης δρόμος. Ο Δίας γέλασε με τον εαυτό του και έφερε τον Ηρακλή πίσω στη γη, τοποθετώντας τον σε μια κούνια δίπλα στη μητέρα του. Πίσω στον Όλυμπο η Ήρα ήταν έξαλλη. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη ντροπή για να το αγνοήσει και έτσι, σε μια προσπάθεια να σκοτώσει τον Ηρακλή, έστειλε δύο φίδια στην κούνια του. Προς έκπληξή της, ο Ηρακλής απλά χαχάνισε και άρπαξε ένα φίδι σε κάθε χέρι, στραγγαλίζοντάς τα με τη δύναμη που μόλις της είχε κλέψει. Η Ήρα κοίταξε οργισμένη τη σκηνή, ορκισμένη να κάνει τη ζωή του Ηρακλή όσο πιο δύσκολη γίνεται. Εφηβεία και η τρέλα του Ηρακλή. Μεγαλώνοντας, ο Ηρακλής έλαβε εκπαίδευση από μερικούς από τους πιο φημισμένους δασκάλους της Ελλάδας σε όλους τους τομείς, από την τοξοβολία μέχρι τη μουσική. Ένα πράγμα που έγινε σαφές από νεαρή ηλικία ήταν ότι ο Ηρακλής ήταν πολύ οξύθυμος. Αυτό, σε συνδυασμό με την υπερφυσική του δύναμη, τον έκανε επικίνδυνο τόσο για τους φίλους όσο και για τους εχθρούς του. Ο Λίνος, ο δάσκαλος μουσικής του, το διαπίστωσε αυτό με σκληρό τρόπο όταν δίδασκε στο νεαρό ήρωα να παίζει ένα όργανο που ονομαζόταν Λύρα. Ο Ηρακλής δεν είχε τη φινέτσα για να παίξει το όργανο
και εξοργίστηκε από τις συνεχείς διορθώσεις του δασκάλου του. Μετά από κάποια ιδιαίτερα σκληρή κριτική, κατέληξε να χτυπήσει τον Λίνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού με το όργανο, σκοτώνοντάς τον ακαριέρα. Ενώ ο Ηρακλής έλαβε μόνο μια μικρή τιμωρία, η ιδιοσυγκρασία του θα του προκαλούσε πολλά προβλήματα στη μετέπειτα ζωή του. Όταν ενηλικιώθηκε, ο Ηρακλής παντρεύτηκε τη Θηβαία πριγκίπισσα Μεγάρα, με το ζευγάρι να έχει 3 παιδιά μαζί. Ωστόσο, η καλή τύχη του Ηρακλή δεν αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά από την Ήρα, η οποία εξακολουθούσε να τρέφει δυσαρέσκεια για τον νόθο γιο του σύζυγου της. Όχι μόνο ήταν πλέον παντρεμένος, αλλά ήταν επίσης υποψήφιος να γίνει ο επόμενος βασιλιάς της Θήβας. Η Ήρα τώρα θα κάνει πράξη τον όρκο που είχε δώσει πριν από τόσα χρόνια. Η ευτυχία του Ηρακλή δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ο Ηρακλής, αγνοώντας εντελώς τις μηχανοραφίες της Ήρας, επέστρεψε μια μέρα στο σπίτι του και βρήκε την πόρτα του σπασμένη, γκρεμισμένη. Τρέχοντας μέσα, διαπίστωσε ότι η οικογένειά του δεν φαινόταν πουθενά. Όταν τους φώναξε, εμφανίστηκαν πολλά φρικτά τέρατα από το πίσω μέρος του σπιτιού και άρχισαν να σέρνονται προς το μέρος του. Ο Ηρακλής βρέθηκε κυριευμένος από αφύσικη οργή και επιτέθηκε στα τέρατα, σκοτώνοντας το ένα με ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Τα άλλα τέρατα άρχισαν να τρέχουν μακριά από φόβο, αλλά ο Ηρακλής, τυφλωμένος από οργή, δεν επέτρεψε σε κανένα να ξεφύγει, κυνηγώντας τα ένα προς ένα, πριν τα σκοτώσει με τα γυμνά του χέρια. Μόνο τότε η Ήρα διέλυσε τη μαγεία της, απομακρύνοντας την ψευδαίσθηση από τα μάτια του Ηρακλή. Ο ήρωας παρακολουθούσε με τρόμο τα τέρατα να μεταμορφώνονται πίσω στην αρχική τους μορφή. Η ίδια του η οικογένεια βρίσκονταν τώρα νεκρή μπροστά του. Τίναξε μανιωδώς τα σώματά τους προσπαθώντας να τους ξυπνήσει, ενώ τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Αλλά ήταν πολύ αργά. Η μαγεία της Ήρας είχε κάνει τη δουλειά της και τώρα θα ζούσε για πάντα με την ενοχή ότι δολοφόνησε την ίδια του τη γυναίκα και τα παιδιά του. Καθώς ο Ηρακλής κοίταζε τα αιματοβαμμένα χέρια του, συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να εξιλεωθεί για τα εγκλήματά του. Η δολοφονία ενός μέλους της οικογένειας θεωρούνταν ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα στην αρχαία Ελλάδα και αν ο Ηρακλής δεν εξιλεωνόταν για τα εγκλήματά του, τότε οι Ερηνίες θα τον κυνηγούσαν και θα τον βασάνιζαν στην αιωνιότητα. Το μόνο πρόσωπο που γνώριζε ότι θα μπορούσε να του δώσει καθοδήγηση ήταν στο περίφημο μαντίο των Δελφών. Και έτσι αυτοεξορίστηκε από το σπίτι του στη Θήβα και ξεκίνησε το ταξίδι του για τη λύτρωση. Το μαντίο των Δελφών ήταν το φερέφωνο του Απόλλωνα, ικανό να μεταφέρει προφητείες και καθοδήγηση από τον Θεό. Αυτή τη φορά όμως η Ήρα κατάφερε να χρησιμοποιήσει τη μαγεία της για να επηρεάσει κάποια από τα λόγια των χρησμών. Όταν ο Ηρακλής ρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να εξιλεωθεί για τα εγκλήματά του, το μαντίο απάντησε ότι έπρεπε να υπηρετήσει τον βασιλιά Ευριστέα των Μυκηνών για 10 χρόνια, ο οποίος ήταν ο απόγονος του Περσέα που είχε γεννηθεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον Ηρακλή. Κατανοώντας το καθήκον του, ο Ηρακλής υποκλήθηκε στο μαντίο και ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του προς τις Μυκήνες. Άθλος πρώτος, το λιοντάρι της Νεμαίας. Ο βασιλιάς Ευριστέας γνώριζε τον Ηρακλή εδώ και αρκετό καιρό και τον ζήλευε βαθιά.
Ωστόσο, οι δυο τους ήταν ξαδέλφια, καθώς είχαν κοινή καταγωγή από τον Περσέα. Δεν έμοιαζαν καθόλου μεταξύ τους. Ο Ηρακλής ήταν δυνατός και ηρωικός, ενώ ο Ευριστέας ήταν δειλός και αδύναμος. Συχνά έστελνε άλλους να πολεμήσουν τις μάχες του για λογαριασμό του. Φτάνοντας, ο Ηρακλής υποκλήθηκε μπροστά στον Ευριστέα, ο οποίος με τα βίας συγκρατούσε τη χαρά του. Γρήγορα δέχτηκε την υπηρεσία του Ηρακλή. Του έδωσε εντολή να εκτελέσει 10 άθλους σε μία περίοδο 10 ετών. Μόνο μετά από την περίοδο αυτή θα συγχωρεθεί για τα εγκλήματά του. Υπήρχε όμως ένας όρος. Οι άθλοι αυτοί θα έπρεπε να ολοκληρωθούν χωρίς καμία βοήθεια ή πληρωμή. Ο Ηρακλής έσκυψε ντροπιασμένο στο κεφάλι του και ρώτησε ποιος θα ήταν ο πρώτος του άθλος. Ο βασιλιάς Ευριστέας του είπε για ένα άγριο λιοντάρι που τρομοκρατούσε ένα χωριό στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του βασιλείου του, την Εμαία. Το λιοντάρι δεν μπορούσε να νικηθεί. Το χρυσό του δέρμα ήταν απεριόριστο από τα όπλα και τα νύχια του ήταν πιο κοφτερά από κάθε ξύφος που γνώριζε ο άνθρωπος. Είχε σκοτώσει όλους όσους αντιμετώπισε και το έργο τώρα άνοικε στον Ηρακλή, ο οποίος είχε σταλεί για να σκοτώσει το θήριο. Γνωρίζοντας ότι κανένα σπαθί ή δόρυ δεν μπορούσε να διαπεράσει το δέρμα του λιονταριού, ο Ηρακλής εκπαιδεύτηκε για αρκετούς μήνες, ξεριζώνοντας δέντρα και σηκώνοντας ογκόλυθους για να αυξήσει τη δύναμή του. Πιο δυνατός από ποτέ, μπορούσε τώρα να αντιμετωπίσει το θηρίο με τα γυμνά του χέρια. Φτάνοντας στη φωλιά του λιονταριού, ο Ηρακλής πέρασε μπροστά από τα πτώματα των πολεμιστών, με τα σπαθιά και τα τσεκούρια τους θρηματισμένα στο έδαφος. Το λιοντάρι τότε εμφανίστηκε και άρχισε να ορμάει προς το μέρος του. Αλλά λίγο πριν ετοιμαστεί να ορμήσει, ο Ηρακλής το απέφυγε και το έπιασε από το λαιμό στα χέρια του. Πάλευαν για ώρες και όταν ο Ηρακλής κατάφερε να πιάσει καλά το λαιμό του λιονταριού, τον έσφιξε με όλη του τη δύναμη, μέχρι που άκουσε ένα κρακ. Το νεκρό θηρίο έπεσε στο έδαφος και ο πρώτος του άθλος ολοκληρώθηκε. Συνειδητοποιώντας ότι η γούνα του λιονταριού θα τον βοηθούσε στους επόμενους άθλους του, έβγαλε ένα από τα κοφτερά νύχια του λιονταριού και το χρησιμοποίησε για να γδάρει το ζώο. Στη συνέχεια, πέταξε το δέρμα γύρω από τους ώμους του σαν μανδύα, χρησιμοποιώντας το κεφάλι του λιονταριού ως προστατευτική κουκούλα. Καθώς ο Ηρακλής έφευγε από τη φωλιά, βρήκε μια γιγάντια βελανιδιά, την οποία σήκωσε από το έδαφος και την απογύμνωσε από τα κλαδιά της, μετατρέποντάς την σε ρόπαλο. Αυτό θα ήταν το νέο του όπλο και το δέρμα του λιονταριού η νέα του πανοπλία, σύμβολα της πορείας του προς τη λύτρωση. Καθώς ο Ηρακλής επέστρεφε στις Μυκήνες, ντυμένος με το δέρμα του λιονταριού της Νεμαίας, ο Ευριστέας σοκαρίστηκε, καθώς δεν φανταζόταν ποτέ ότι ο ξάδερφός του θα επέστρεφε ζωντανός. Άθλος δεύτερος. Η Λερναία Ύδρα. Για τον δεύτερο άθλο του, ο Ηρακλής στάλθηκε να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα και έτσι ταξίδεψε στη λίμνη Λέρνα, κοντά στην πόλη του Άργους, όπου το φοβερό υδρόβιο φίδι είχε κάνει σπίτι του. Γνωστός Ύδρα, το θηρίο αυτό είχε 9 κεφάλια, ένα από τα οποία ήταν αθάνατο, με το αίμα του να είναι η πιο δηλητηριώδης ουσία γνωστή στον άνθρωπο. Στο ταξίδι του για να αντιμετωπίσει το πλάσμα, ωστόσο, η Ύρα θέλησε να κάνει την πρόκληση πιο δύσκολη, κρύβοντας έναν γιγάντιο κάβουρα βαθιά μέσα στη λίμνη. Όταν έφτασε ο Ηρακλής,
όρμησε στην ύδρα με το ρόπαλό του και με ένα τεράστιο χτύπημα έκοψε ένα από τα κεφάλια της. Με τρόμο τότε διαπίστωσε ότι εκεί που ήταν το ένα κεφάλι, στη θέση του ξεπήδησαν δύο νέα κεφάλια. Μπερδεμένος, ο Ηρακλής άρχισε να κόβει κι άλλα κεφάλια της, αλλά αυτό έκανε την κατάσταση χειρότερη, καθώς κάθε φορά που αφαιρούνταν ένα κεφάλι, γεννιόντουσαν άλλα δύο. Όπως πάλευε με το θηρίο, ο γιγάντιος κάβουρας της Ήρας πετάχτηκε από το νερό, καθυλώνοντας τον Ηρακλή στο έδαφος. Με τα δύο τέρατα να του επιτίθενται, ο Ηρακλής ήταν σίγουρος ότι ο θάνατός του ήταν κοντά. Αλλά καθώς η Ήδρα κινήθηκε προς το μέρος του, ένα βέλος πετάχτηκε από τους θάμνους και τη χτύπησε στο πλάι. Ο Ηρακλής γύρισε και είδε τον ανιψιό του, τον Ιόλαο, να σημαδεύει με τόξο το τέρας. Το αγόρι είχε ακολουθήσει το θείο του στη λίμνη, ελπίζοντας να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε. Με τα τέρατα αποσπασμένα, ο Ηρακλής έπιασε το ρόπαλό του και το χτύπησε με τέτοια δύναμη που συνέτριψε το γιγάντιο καβούρι με ένα μόνο χτύπημα. Με τον ανιψιό του τώρα στο πλευρό του, ο Ηρακλής έκοβε ένα-ένα τα κεφάλια και ο Ιόλαος καυτηρίαζε στη συνέχεια το λαιμό της Ήδρας με έναν φλεγόμενο πυρσό, εμποδίζοντας την ανάπτυξη άλλων κεφαλιών. Το ζευγάρι των πολεμιστών δούλευε μαζί για ώρες, κόβοντας και καυτηριάζοντας τα κεφάλια και τους λαιμούς αντίστοιχα. Μέχρι που, τελικά, δεν έμειναν άλλα κεφάλια. Ο Ηρακλής τότε γονάτισε δίπλα στο σώμα της Ήδρας, βουτώντας την άκρη των βελών του στο δηλητηριώδες αίμα της. Η παραμικρή γρανζουνιά από ένα από αυτά τα βέλη θα αποδεικνυόταν θανατηφόρα. Κάτι που θα τον βοηθούσε στους επερχόμενους άθλους του. Παρά τη νίκη του επί της Ήδρας, ο Ευρυσθέας δεν υπολόγισε αυτόν τον άθλο, καθώς ο Ηρακλής είχε τη βοήθεια από τον ανιψιό του Ιόλαο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ολοκληρώσει έναν επιπλέον άθλο. Καθώς ο Ηρακλής και ο Ιόλαος έφευγαν από τη λίμνη, για να ευχαριστήσει τον κάβουρα για τις υπηρεσίες του, η Ήρα πήρε τα απομεινάρια του και έριξε την εικόνα του στον ουρανό, δημιουργώντας τον αστερισμό του καρκίνου. Άθλος τρίτος. Η Κερινίτιδα έλαφος. Για τον τρίτο του άθλο, ο Ηρακλής διατάχθηκε να πιάσει την Κερινίτιδα έλαφος και να τη φέρει πίσω ζωντανή στον Ευρυσθέα. Η έλαφος ήταν ένα πανέμορφο πλάσμα με χάλκινες οπλές και ένα υπέροχο ζευγάρι χρυσά κέρατα. Ο Ηρακλής ξεκίνησε τότε για το όρος Κερίνια, όπου ζούσε το πλάσμα, αλλά η έλαφος ήταν εξαιρετικά γρήγορη, όντας σχεδόν αδύνατο να πιαστεί. Με τον Ηρακλή να κυνηγάει το θύραμά του για έναν ολόκληρο χρόνο πριν καταφέρει να το συλλάβει. Εξοργισμένος που ο ξάδελφός του είχε ολοκληρώσει το έργο του τόσο εύκολα, ο Ευρυσθέας έθεσε γρήγορα στον Ηρακλή τον τέταρτο άθλο του, να συλλάβει τον ερημάνθιο κάπρο. Άθλος τέταρτος. Ο ερημάνθιος κάπρος. Για τον τέταρτο άθλο, ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή στο όρος Ερήμανθος για να εχμαλωτήσει ζωντανό έναν γιγάντιο κάπρο που λιμένονταν την περιοχή. Χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα το έργο, ο Ηρακλής ξεκίνησε με ενθουσιασμό, αποφασίζοντας μάλιστα να επισκεφθεί τον φίλο του, τον κένταυρο Φόλο, στην πορεία. Οι κένταυροι ήταν μισοί άνθρωποι και μισοί άλογα, φημισμένα για το ότι συμπεριφέρονταν περισσότερο σαν θηρία παρά σαν άνθρωποι. Ο Φόλος αποτελούσε εξαίρεση ωστόσο, όντας και φιλικός και έξυπνος και ήταν φίλος με τον Ηρακλή από τα νιάτα του. Αφού έφτασε ο Ηρακλής, ο Φόλος
αποφάσισε να διοργανώσει ένα δείπνο προς τιμήν του καλεσμένου του, προσκαλώντας μερικούς από τους τοπικούς κένταυρους, ένας από τους οποίους ήταν ο παλιός, έξυπνος και αθάνατος δάσκαλος τοξοβολίας του Ηρακλή, ο Χείρονας. Καθώς το γλέντι άρχισε, όλα πήγαιναν καλά. Ο Ηρακλής αναπολούσε το παρελθόν με τον παλιό του δάσκαλο, πριν αποφασίσει να κάνει έναν περίπατο. Καθώς έβγαινε έξω, βρήκε ένα βάζο με κρασί στο ράφι του φόλου, το οποίο αποφάσισε να ανοίξει και να πιει μια μεγάλη γουλιά. Δεν ήξερε ότι το κρασί ήταν κοινό κτήμα όλων των κενταύρων, κάτι που τους είχε χαρίσει ο Θεός Διόνυσος 4 γενιές νωρίτερα. Το κρασί είχε επίσης μια ισχυρή οσμή που οι κένταυροι μπορούσαν να μυρίσουν σε ακτίνα χιλιομέτρων. Καθώς ο Ηρακλής επέστρεφε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τεράστιο πλήθος κενταύρων που απαιτούσαν να μάθουν γιατί είχε πιει το ιερό κρασί τους. Οι φίλοι του, ο Φόλος και ο Χείρονας, προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους άλλους κενταύρους, αλλά η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο. Καθώς ολόκληρη η φυλή είχε φτάσει, παρασυρμένη από τη μυρωδιά του κρασιού. Εξοργισμένοι, οι κένταυροι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ηρακλή, αλλά παρά τον αριθμό τους δεν μπόρεσαν να τον εξουδετερώσουν. Για να αμυνθεί, ο Ηρακλής άρχισε να εξαπολύει τα βέλη του που ήταν επικαλυμμένα με το δηλητηριώδες αίμα της Ύδρας, σκοτώνοντας πολλούς, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή. Δυστυχώς, μέσα στο χάος, ο Ηρακλής χτύπησε κατά λάθος τον παλιό του δάσκαλο Χείρονα, ο οποίος έπεσε κάτω ουρλιάζοντας από αγωνία. Καθώς ήταν αθάνατος, το τραύμα δεν τον σκότωσε. Αλλά με το δηλητήριο της Ύδρας Λαρέη στις φλέβες του, θα περνούσε μία αιωνιότητα στον πόνο. Ο Δίας όμως είχε παρακολουθήσει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν και αποφάσισε να λυπηθεί τον γέρο κένταυρο. Πήρε το πνεύμα του Χείρονα και το πέταξε στους ουρανούς, δημιουργώντας τον αστερισμό του τοξότη. Μπερδεμένος για το πώς ένα τόσο μικρό βέλος είχε σκοτώσει τους άλλους κενταύρους, ο Φόλος πήρε ένα βέλος από το έδαφος. Καθώς το σήκωσε στο πρόσωπό του για να το δει από κοντά, το βέλος γλίστρησε από τα δάκτυλά του, προσγειώθηκε στην όπλη του, με το δηλητήριο να τον σκοτώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αφού κυνήγησε τους άλλους κένταυρους μακριά, ο Ηρακλής επέστρεψε. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι είχε σκοτώσει τόσο τον φίλο του όσο και τον δάσκαλό του, τον κυρίευσε ντροπή και λύπη. Άγνωστος τον Ηρακλή, αλλά ένας κένταυρος που ονομαζόταν Νέσος, μπόρεσε να επιβιώσει από τη σφαγή, τρέχοντας μακριά στα βουνά, όπου θα περνούσε πάνω από μία δεκαετία σχεδιάζοντας την εκδίκησή του για τον ήρωα. Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τον άθλο του με ευκολία, κυνηγώντας τον κάπρο στο βαθύ χιόνι, όπου τον έδεσε με αλυσίδες για να τον φέρει πίσω στον Ευρυσθέα. Μόλις είδε το γιγάντιο τέρας, ο Ευρυσθέας τρόμαξε και κρύφτηκε σε ένα μεγάλο πίθο, αρνούμενος να βγει μέχρι ο Ηρακλής να απομακρύνει τον κάπρο από το δωμάτιο. Ο Ηρακλής με δυσκολία έκρυβε τη διασκέδασή του, αλλά έκανε ό,τι του είπαν και απελευθέρωσε τον κάπρο. Ο βασιλιάς Ευρυσθέας βγήκε από τον πίθο αμήχανος και έστειλε γρήγορα τον Ηρακλή στον πέμπτο του άθλο. Άθλος πέμπτος. Η στάβλη του Αυγία. Για τον πέμπτο άθλο του, ο Ηρακλής ανέλαβε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία μέσα σε μία μόνο ημέρα, χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του και χωρίς καμιά βοήθεια. Ο Ευρυσθέας πίστευε ότι το έργο ήταν αδύνατο, στέλνοντας τον Ηρακλή, πιστεύοντας στην αποτυχία.
Οι στάβλοι ανήκαν στον βασιλιά Αυγία από το γειτονικό βασίλειο της Ήλιδας. Στέγαζαν 3.000 αθάνατα βοοειδή και δεν είχαν καθαριστεί για 30 χρόνια. Οι στάβλοι είχαν κατακλειστεί τόσο πολύ από κοπριά ζώων που σε ορισμένα σημεία η βρωμιά είχε συσσωρευτεί αρκετά μέτρα στο ύψος και κανείς δεν τολμούσε να τους πλησιάσει λόγω της απέσιας μυρωδιάς. Φτάνοντας στην Ήλιδα, ο Ηρακλής επισκέφθηκε τον βασιλιά Αυγία, ο οποίος υποσχέθηκε στον ήρωα το 1/10 του αθάνατου κοπαδιού ως αμοιβή, αν κατάφερνε να καθαρίσει τους στάβλους πριν από το σούρουπο. Καθώς πήγαινε στους στάβλους, ο Ηρακλής συγκλονίστηκε από μία φρικτή μυρωδιά. Οι στάβλοι ήταν ακόμα μεγαλύτεροι και πιο βρώμικοι από ό,τι είχε φανταστεί, εκτινόμενοι στο μήκος όσο μιας μικρής πόλης. Αφού έριξε μια ματιά τριγύρω, ο ίδιος ο Ηρακλής θεώρησε ότι το έργο του ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί. Ανταυτού κατευθύνθηκε προς τους κοντινούς ποταμούς Αλφιό και Πηνιό, οι οποίοι ήλπιζε ότι θα έκαναν τη δουλειά για αυτόν. Υπακούοντας στους περιορισμούς που του είχε θέσει ο Ευρυσθέας, ο Ηρακλής δεν χρησιμοποίησε εργαλεία, αλλά με γυμνά χέρια έσκαψε ένα κανάλι που κατέληγε από τους ποταμούς στους στάβλους. Μόλις ολοκληρώθηκε, ένας μεγάλος χύμαρος νερού κατέκλυσε τους στάβλους, ξεπλένοντας τη βρωμιά χρόνων σε μια στιγμή. Το νερό συνέχισε να ρέει στις γύρω αγροτικές εκτάσεις, λιπαίνοντας τα χωράφια με τεράστια ποσότητα κοπριάς. Αυτό προκάλεσε πανηγυρισμούς στην Ήλιδα, με τους κατοίκους να ζητοκραυγάζουν για τον Ηρακλή, καθώς τα αγροκτήματά τους θα ευημερούσαν για τα επόμενα χρόνια. Ο Ηρακλής θα σηματοδοτούσε αυτήν την περίσταση με τη δημιουργία των περίφημων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι γίνονταν κάθε 4 χρόνια στην Ήλιδα. Αλλά δεν ήταν όλα καλά, καθώς ο Ευρυσθέας θα αρνηθεί να προσμετρήσει αυτόν τον άθλο ως έναν από τους 10, καθώς ισχυριζόταν ότι το έργο είχε ολοκληρωθεί έναντι αμοιβής με τη μορφή ενός μέρους του αθάνατου κοπαδιού. Ένας πρόσθετος άθλος θα κάνει το σύνολο των άθλων να ανέβει στους 12. Άθλος έκτος, οι στυμφαλίδες όρνηθες. Για τον έκτο άθλο του, ο Ηρακλής ανέλαβε να διώξει ένα σμήνος ανθρωποφάγων πουλιών από τη λίμνη Στυμφαλία. Αυτά τα πουλιά ήταν ιερά για τον Άρη και είχαν σιδερένια ράμφη, ικανά να διαπεράσουν και την πιο σκληρή πανοπλία. Τα πουλιά είχαν το μέγεθος ερωδιών και εξέπεμπαν δηλητηριώδη περιτώματα, καθιστώντας τη γύρω περιοχή ακατοίκητη. Φτάνοντας, ο Ηρακλής θα βρει ένα ζευγάρι γιγαντιές χάλκινες κροταλίες που είχαν τοποθετηθεί στον πεσμένο κορμό μιας σιτιάς από την Αθηνά. Ευχαριστώντας τη θεά για τη βοήθειά της, ο Ηρακλής άρχισε να κουνάει τις κροταλίες. Με το θόρυβο που παρήγαγαν προκαλούσε στα πουλιά τεράστιο πόνο, με εκατοντάδες από αυτά να σηκώνονται από τη λίμνη, σχηματίζοντας ένα μεγάλο σμήνος πάνω από τη λίμνη. Στη συνέχεια, ο Ηρακλής σημάδεψε, καταρρύπτοντας όσα περισσότερα μπορούσε, μέχρι που τελικά όσα είχαν επιζήσει έφυγαν από τη λίμνη, με τον έκτο άθλο του να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Άθλος 7. Ο Κρητικός Ταύρος. Όταν ο βασιλιάς Ευρυσθέας είδε τον ξάδελφό του να επιστρέφει για άλλη μια φορά με επιτυχία, συνειδητοποίησε ότι είχε εξαντλήσει όλες τις δύσκολες αποστολές μέσα στο βασίλειό του. Χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να βρει κι άλλες. Έτσι,
έστειλε τον Ηρακλή στην Κρήτη, ένα νησί κοντά στην Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου ο βασιλιάς Μίνωας θα του έδινε τον επόμενο άθλο του. Ο βασιλιάς Μίνωας είχε λάβει ως δώρο έναν όμορφο λευκό τάβρο από τον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα, με την προσδοκία ότι θα θυσίαζε τον τάβρο στο ιερό του Ποσειδώνα προς τιμήν του. Αντί όμως να το κάνει αυτό, ο βασιλιάς Μίνωας αποφάσισε να κρατήσει τον τάβρο για τον εαυτό του, θεωρώντας τον πολύ όμορφο για να τον σκοτώσει. Για εκδίκηση, ο Ποσειδώνας έκανε τη γυναίκα του βασιλιά να ερωτευτεί τον τάβρο, με την ένωση αυτή να οδηγεί τελικά στη γέννηση του πλάσματος μισού ανθρώπου, μισού τάβρου, γνωστού ως Μινόταυρος. Ένα πλάσμα που ο βασιλιάς Μίνωας κρατούσε σε έναν λαβύρινθο κάτω από το παλάτι του. Αφού ο τάβρος γονιμοποίησε τη γυναίκα του βασιλιά, ο Ποσειδώνας τον τρέλανε, με τον τάβρο να τρέχει γύρω από την Κρήτη, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ο Ηρακλής δεν προοριζόταν να σκοτώσει τον Μινόταυρο που βρισκόταν κάτω από το παλάτι. Αυτό ήταν ένα έργο που προοριζόταν για τον ήρωα Θησέα. Ο βασιλιάς Μίνωας ήθελε ο Ηρακλής να συλλάβει τον τρελό τάβρο που προκαλούσε χάος στο βασίλειό του. Αποδεχόμενος την πρόκληση, ο Ηρακλής πήγε να αντιμετωπίσει τον τάβρο. Και όταν το θηρίο όρμησε εναντίον του, ο Ηρακλής τον άρπαξε από τα κέρατα και πάλεψε, βάζοντας το κεφάλι του στο έδαφος. Αφού πέρασαν πολλές ώρες, ο εξαντλημένος τάβρος τελικά υποτάχθηκε, με τον Ηρακλή να πηδάει πάνω στην πλάτη του. Καθώς ο τάβρος ήταν παιδί του Ποσειδώνα, μπορούσε να περπατήσει στο νερό και έτσι ο Ηρακλής θα τον υπεύσει πέρα από τις θάλασσες, στις Μυκήνες, για να δείξει στον Ευριστέα την απόδειξη του επιτεύγματός του. Με το έργο του να έχει ολοκληρωθεί και μη θέλοντας να σκοτώσει ένα ζώο ιερό στον Ποσειδώνα, ο Ηρακλής απελευθέρωσε τον τάβρο έξω από το παλάτι, όπου συνέχισε να αλωνίζει στην ελληνική ενδοχώρα, μέχρι που τελικά, πολλά χρόνια αργότερα, τον έπιασε και τον σκότωσε ο ήρωας Θησέας. Άθλος 8. Τα άλογα του Διομήδη. Για τον 8ο άθλο του, ο Ηρακλής ανέλαβε να φέρει στον Ευριστέα τις φοράδες του βασιλιά της Θράκης, Διομήδη. Τα άλογα αυτά ήταν φοβερά πλάσματα, γνωστά για την αναπνοή της φωτιάς. Με την επιθετικότητά τους δυσκολευόταν ο Διομήδης, που τα τάιζε με τη σάρκα ανυποψίας των επισκεπτών και ξένων στο βασιλείο του. Καθώς ο Ηρακλής κατευθυνόταν προς τη Θράκη, θα συνοδευόταν από τον φίλο του Άβδυρο, το γιο του Ερμή. Καθώς έφτασαν, οι δύο άντρες κατευθύνθηκαν προς το παλάτι του Διομήδη, όπου είδαν τα άλογα που ανέπνεαν φωτιά και ο Ηρακλής είχε αναλάβει να τα μαζέψει. Οι φοράδες ήταν δεμένες στον τοίχο του παλατιού με χιτοσίδηρες αλυσίδες, εκτεθειμένες για να τις βλέπουν όλοι, χτυπώντας και βγάζοντας αφρούς από το στόμα. Καθώς έμπαινε στο παλάτι για να συναντήσει τον βασιλιά Διομήδη, έναν άντρα με άσχημη εμφάνιση και αηδιαστική δυσοσμία, ο Ηρακλής άκουσε μία τρομερή κραυγή πίσω του. Βγαίνοντας έξω για να δει τι είχε συμβεί, ο Ηρακλής θα παρακολουθούσε με τρόμο τα άλογα που έσκιζαν το πτώμα του νεαρού Αβδύρου, ο οποίος πλησίασε πολύ κοντά τους από περιέργεια. Γεμάτος οργή, ο Ηρακλής όρμησε πίσω στο παλάτι, σκοτώνοντας τους φρουρούς και αρπάζοντας τον Διομήδη από τα μαλλιά και τον έσυρε έξω. Δίνοντας στον βασιλιά μια γεύση από το ίδιο του το φάρμακο, ο Ηρακλής πέταξε τον Διομήδη στα τέρατα,
τα οποία άρχισαν να καταβροχθίζουν τον αφέντη τους. Η σάρκα του Διομήδη όμως ήταν τόσο βρώμικη που τα άλογα σταμάτησαν να τον τρώνε, αφήνοντάς τον μισό, αποβάλλοντας για πάντα τη γεύση της ανθρώπινης σάρκας. Με τα άλογα τώρα υπάκουα, ο Ηρακλής άρπαξε τις αλυσίδες τους και τα έφερε πίσω στον Ευριστέα, με το έργο του πλέον να έχει ολοκληρωθεί. Άθλος ένατος. Η ζώνη της Ιππολίτης. Για τον ένατο άθλο, ο Ηρακλής ανέλαβε να τακτήσει τη ζώνη της Ιππολίτης. Μια χρυσή και δερμάτινη ζώνη που εξασφάλιζε τη νίκη στη μάχη. Άνοικε στην Ιππολίτη, κόρη του θεού του πολέμου, Άρη και βασίλισσα των Αμαζώνων, μιας φυλής πολεμιστριών που πολεμούσαν καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άνδρα, με αποτέλεσμα να κάνουν τακτικά επιδρομές σε τοπικές φυλές για να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Έτσι, ο Ηρακλής ξεκίνησε ανατολικά, φέρνοντας μαζί του μια μικρή ομάδα πολεμιστών σε περίπτωση που έπρεπε να πολεμήσει τις Αμαζόνες. Ωστόσο, κατά την άφιξή του, ο Ηρακλής έμεινε έκπληκτος από τη φιλοξενία των Αμαζόνων, με την Ιππολίτη να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για αυτόν. Έχοντας ακούσει για τους περίφημους άθλους του και κυριευμένη από πόθο, η Ιππολίτη του έδινε τη ζώνη της ως ένδειξη του ενδιαφέροντός της. Η Ήρα, που παρακολουθούσε από τον Όλυμπο, δεν πίστευε στα μάτια της. Ο άθλος πήγαινε υπερβολικά ευνοϊκά και έτσι, για να δυσκολέψει την κατάσταση, αποφάσισε να παρέμβει. Μεταμφιεσμένη σε Αμαζόνα, μπήκε στον καταβλισμό, περπατώντας ανάμεσα στις γυναίκες και σπέρδοντας τους σπόρους της δυσπιστίας. Πείθοντας σιγά σιγά ολόκληρη τη φυλή ότι ο Ηρακλής είχε έρθει για να της υποδουλώσει. Μεταμφιεσμένη σε Αμαζόνα, μπήκε στον καταβλισμό, περπατώντας ανάμεσα στις γυναίκες και σπέρδοντας τους σπόρους της δυσπιστίας. Πείθοντας σιγά σιγά ολόκληρη τη φυλή ότι ο Ηρακλής είχε έρθει για να της υποδουλώσει, οι Αμαζόνες εξοργίστηκαν. Ανέβηκαν στα άλογά τους και όρμησαν προς τους άνδρες που είχαν αφήσει να μπουν στον καταβλισμό τους. Ο Ηρακλής άκουσε τη φασαρία και έσπευσε έξω, όπου είδε τις Αμαζόνες να σφάζουν τους φίλους του. Γύρισε οργισμένος, σκεπτόμενος ότι η Ιππολίτη τον είχε ξεγελάσει, κρατώντας τον μακριά από τους άνδρες του για να τους σφάξει. Πριν προλάβει η βασίλισσα να δώσει εξηγήσεις, ο Ηρακλής σήκωσε το ρόπαλό του και τη χτύπησε θανάσιμα, χωρίς τη ζώνη της να την προστατεύει, καθώς του την είχε ήδη χαρίσει. Στη συνέχεια, ο Ηρακλής έτρεξε έξω, χτυπώντας κάθε Αμαζόνα που τον προκαλούσε. Κατάφερε να σώσει μια μικρή χούφτα από τους συντρόφους του και η ομάδα έφυγε βιαστικά από το στρατόπεδο με προορισμό τις Μυκήνες. Ο Ευριστέας είχε κουραστεί να βλέπει τον Ηρακλή να καταφέρνει κάθε αποστολή που του έθετε και έτσι αποφάσισε να το στείλει στο πιο μακρινό μέρος που μπορούσε να σκεφτεί, στο νησί της Ερυθρέας. Άθλος δέκατος. Τα βόδια του Γυριώνη. Για τον δέκατο άθλο του, ο Ηρακλής στάλθηκε στην Ερυθρέα για να κλέψει τα βόδια ενός γιγάντιου ανθρώπου με τρία σώματα, τρία κεφάλια και από έξι άκρα στο κάθε ένα, γνωστού ως Γυριώνη. Κατευθυνόμενος νοτιοδυτικά, ταξίδεψε κατά μήκος της αφρικανικής ακτογραμμής. Αλλά ο Ηρακλής δεν άργησε να ενοχληθεί από την έντονη και καυτή ζέστη της Υπήρου και από τον ίδιο τον ήλιο. Στα μέσα της διαδρομής, στην έρημο της Λιβύης, έβγαλε το τόξο του και απείλησε τον ήλιο με ένα από τα δηλητηριώδη βέλη του,
αν συνέχιζε να τον βασανίζει. Αρκετά στεναχωρημένος με αυτό, ο ήλιος κατέβηκε με την ανθρώπινη μορφή του. Ως θεός ήλιος, παρακαλώντας τον Ηρακλή να μην τον χτυπήσει. Υποσχέθηκε να λάμπει λιγότερο έντονα όσο ο Ηρακλής ταξίδευε, προσφέροντας επίσης στον ήρωα το μεγάλο χρυσό κυπελό του. Ένα δοχείο σε σχήμα νούφαρου, το οποίο ο ήλιος χρησιμοποιούσε για να ταξιδεύει στον ωκεανό τη νύχτα. Φτάνοντας τελικά στο νησί της Ερυθρέας, ο Ηρακλής έσπευσε να δει το κοπάδι με τα βόδια που έπρεπε να κλέψει, μαζί και τον Γυριώνη, τον γιγάντιο τρικέφαλο ιδιοκτήτη τους. Αλλά θέλοντας να τελειώσει γρήγορα με την αποστολή του, ο Ηρακλής δεν μπήκε καν στον κόπο να πολεμήσει τον γιγάντα. Χτύπησε τον Γυριώνη με ένα δηλητηριασμένο βέλος, σκοτώνοντάς τον μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ηρακλής στη συνέχεια μάζεψε ως κοπάδι τα βόδια στο κύπελο του ήλιου και έπλευσε πίσω στις Μυκήνες όπου τα παρέδωσε στον Ευρυσθέα. Άθλος ενδέκατος. Τα μήλα των Εσπερίδων. Για τον ενδέκατο άθλο του, ο Ηρακλής ανέλαβε να ταξιδέψει στον κήπο των Εσπερίδων, τις κόρες της νύχτας, και να συλλέξει τα χρυσά μήλα που φύτρωναν σε ένα δέντρο εκεί, τα οποία χάριζαν αθανασία σε όποιον τα έτρωγε. Όχι μόνο η τοποθεσία του κήπου ήταν άγνωστη, αλλά και η Ήρα έστειλε έναν εκατοντακέφαλο δράκο, τον Λάδωνα, για να φυλάει το δέντρο από το οποίο φύτρωναν τα μήλα. Καθώς ο Ηρακλής ξεκινούσε για να βρει τον μυθικό κήπο, επισκέφθηκε πρώτα τον Τιτάνα Προμηθέα. Πίστευε ότι θα γνώριζε την τοποθεσία του. Ο Προμηθέας, ο δημιουργός της ανθρωπότητας, ήταν αλυσοδεμένος στην πλευρά ενός βουνού, αφού έκλεψε τη φωτιά των θεών για να τη δώσει στην ανθρωπότητα. Όταν ο Ηρακλής τον βρήκε, αυτός ο κύκλος τιμωρίας είχε ήδη διαρκέσει για αιώνες. Ο Ηρακλής λυπήθηκε τον Προμηθέα, έσπασε τις αλυσίδες του και ελευθέρωσε τον Τιτάνα, δίνοντας τελικά τέλος στο μαρτυριό του, και με τον Προμηθέα τότε να μοιράζεται ευτυχισμένος τη θέση του κήπου. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης τον Ηρακλή ότι κανένας θνητός δεν θα μπορούσε να πάρει τα χρυσά μήλα από το δέντρο. Ανταυτού, πρότεινε στον Ηρακλή να ζητήσει βοήθεια από τον Τιτάνα Άτλαντα, καθώς ζούσε κοντά στον κήπο. Ακολουθώντας τη συμβουλή του Προμηθέα, ο Ηρακλής θα αναζητούσε τον Άτλαντα, ο οποίος δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί λόγω του τεράστιου μεγέθους του Τιτάνα. Ο Άτλας είχε πολεμήσει ενάντια στους Ολύμπιους θεούς, στον πόλεμο μεταξύ των θεών και των Τιτάνων, αλλά καθώς είχε ιτηθεί, ο Δίας τον ανάγκασε να φύγει και να κρατάει τον ουρανό για πάντα ως τιμωρία. Πλησιάζοντας τον Τιτάνα, ο Ηρακλής εξήγησε τον σκοπό του και προσφέρθηκε να κάνει μία ανταλλαγή. Θα κρατούσε προσωρινά τον ουρανό και θα έδινε στον Άτλαντα ένα απαραίτητο διάλειμμα. Και σε αντάλλαγμα, ο Άτλαντας θα μάζευε τα χρυσά μήλα. Ευγνώμων που θα απαλλασσόταν από το βάρος του ουρανού, έστω και για λίγο, ο Άτλας δέχτηκε τη συμφωνία και πήγε να μαζέψει τα μήλα, μεταφέροντας το βάρος του ουρανού στους ώμους του Ηρακλή. Αν και είχε επιτύχει το αδύνατο πριν, ακόμη και ο Ηρακλής δυσκολευόταν να σηκώσει το τεράστιο βάρος που έπρεπε τώρα να κρατήσει. Όπως η ώρα περνούσε, οι μύες του άρχισαν να κάνουν κράμπες. Το σώμα του άρχισε να τρέμει και σκεφτόταν αν αυτός θα ήταν τελικά ο άθλος που θα τον λύγιζε. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει,
Ο Άτλας επέστρεψε τελικά με ένα καλάθι γεμάτο χρυσά μήλα. Με έναν ήχο ανακούφισης, ο Ηρακλής ευχαρίστησε τον Τιτάνα, κινούμενος για να του δώσει πίσω τον ουρανό. Μη θέλοντας να τον πάρει πίσω, ο Άτλας προσφέρθηκε να πάει τα μήλα στον Ευριστέα, υποσχόμενος ότι θα επέστρεφε και θα σήκωνε το βάρος του ουρανού για άλλη μια φορά. Ο Ηρακλής δεν ξεγελάστηκε. Ευχαρίστησε τον Τιτάνα για τη γενναιόδορη προσφορά του να παραδώσει τα μήλα και προσφέρθηκε να κρατήσει τον ουρανό για λίγο ακόμα. Αλλά ρώτησε αν ο Άτλας θα έπαιρνε τον ουρανό πίσω μόνο για μια στιγμή, ώστε να φορέσει τη γούνα του και να απαλύνει τους ώμους και το κεφάλι του. Γνωρίζοντας ότι η γούνα θα έκανε μεγάλη διαφορά και χωρίς να είναι ο σοφότερος, ο Άτλας τοποθέτησε τα μήλα στο έδαφος και πήρε πίσω τον ουρανό από τον Ηρακλή. Μόλις ελευθερώθηκε, ο Ηρακλής πήρε τα μήλα και αποχαιρέτησε τον Άτλαντα, ώστε να επιστρέψει γρήγορα στον Ευριστέα και να ολοκληρώσει τον άθλο. Ο Άτλας εξοργίστηκε, βρίζοντας τον ήρωα καθώς έφευγε, με τους βρυχιδμούς του να ταρακουνάνε το έδαφος σε ακτίνα χιλιομέτρων. Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες και στη συνέχεια οι αιώνες, ο Άτλας θα γινόταν μέρος του ίδιου του κόσμου. Μεταμορφώθηκε σε πέτρα, με τα γιγάντια απομεινάρια του να γίνονται γνωστά ως η οροσειρά του Άτλαντα της Βόρειας Αφρικής. Άθλος 12. Η σύλληψη του Κέρβερου. Για τον 12ο και τελευταίο άθλο του, ο Ηρακλής ανέλαβε να εχμαλωτήσει τον Κέρβερο, τον τρικέφαλο σκύλο που φύλαγε τις πύλες του κάτω κόσμου. Κατεβαίνοντας τον κάτω κόσμο και πλησιάζοντας τον Άδη και την Περσεφόνη, ο Ηρακλής θα εξηγήσει ότι του είχε ανατεθεί η εχμαλώτηση του Κέρβερου ως ο τελικός του άθλος. Γνωρίζοντας ότι το να βοηθήσει τον Ηρακλή θα εξόργιζε την Ήρα, η οποία πάντα τον έβλεπε με κακό μάτι, ο Άδης επέτρεψε να πάρει τον Κέρβερο, αλλά έπρεπε να τηρηθούν δύο όροι. Πρώτον, ο Ηρακλής δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει όπλα για να εχμαλωτήσει τον Κέρβερο. Και δεύτερον, μόλις ολοκληρωνόταν το έργο του, ο Κέρβερος έπρεπε να επιστραφεί. Συμφωνώντας με τους όρους, ο Ηρακλής ξεκίνησε να αντιμετωπίσει το θηρίο. Ακριβώς όπως είχε κάνει με το λιοντάρι της Νεμαίας και τον κριτικό Ταύρο, ο Ηρακλής τα έβαλε με τον σκύλο, παλεύοντας με αυτόν για ώρες, μέχρι που το θηρίο εξαντλήθηκε εντελώς. Με το ρόπαλό του στο ένα χέρι και τον Κέρβερο στο άλλο, έσυρε τον σκύλο από τις αλυσίδες του και επέστρεψε στο βασίλειο των ζωντανών. Στη συνέχεια, ο Ηρακλής παρέδωσε τον Κέρβερο στον βασιλιά Ευριστέα, ο οποίος για άλλη μια φορά επέλεξε να κρυφτεί στο πιθάρι του, μία μόνιμη πλέον εγκατάσταση δίπλα στον τρόνο του. Ο βασιλιάς έβγαλε το κεφάλι του έξω από την κορυφή του πιθαριού και ενώ έτρεμε από φόβο, συμφώνησε να απελευθερώσει τον Ηρακλή, δίνοντάς του χάρη για τα προηγούμενα εγκλήματά του. Ο Ηρακλής γέμισε χαρά. Είχε επιτέλους εξηλαιωθεί για τα εγκλήματά του και θα ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αλλά πριν ξεκινήσει το επόμενο ταξίδι του, εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και επέστρεψε τον Κέρβερο στην χώρα των νεκρών. Ο θάνατος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής πήρε λίγο χρόνο για να γιορτάσει όταν επέστρεψε, απολαμβάνοντας όλες τις απολαύσεις μιας ελεύθερης ζωής. Ήταν πλέον ένας φημισμένος ήρωας και είχε θαυμαστές όπου κι αν πήγαινε. Θα ακολουθούσαν αρκετές ακόμη περιπέτειες, ενώ θα συνόδευε ακόμη και τον ήρωα Ιάσωνα και τους αργοναύτες του στην αναζήτησή τους για το χρυσόμαλο Δέρας. Σύντομα ο Ηρακλής βρήκε άλλη ερωμένη,
παίρνοντας την όμορφη Διανύρα για σύζυγό του. Ωστόσο, καθώς το νεόνυμφο ζευγάρι ταξίδευε προς το σπίτι τους στην πόλη της Τίρινθας, συνάντησαν ένα ορμητικό ποτάμι που έπρεπε να περάσουν. Στην άλλη όχθη βρισκόταν ένας κένταυρος, ο οποίος πέρασε και προσφέρθηκε να μεταφέρει την Διανύρα στην πλάτη του. Ο Ηρακλής αποδέχθηκε την προσφορά χωρίς να αναγνωρίσει τον κένταυρο ως τον Νέσο, τον μοναδικό επιζώντα της σφαγής που είχε διαπράξει ο Ηρακλής εναντίον της φυλής των κενταύρων στο δρόμο για τον τέταρτο του άθλο. Ο Νέσος σχεδίαζε την εκδίκησή του εναντίον του Ηρακλή για πάνω από μία δεκαετία, με τον ίδιο να βλέπει τώρα την τέλεια ευκαιρία να εκτελέσει το σχέδιό του. Μόλις ο Νέσος έφτασε στην άλλη πλευρά του ποταμού, έριξε τη Διανύρα στο χώμα και προσπάθησε να τη βιάσει. Βλέποντας αυτό από την άλλη όχθη, ο Ηρακλής έβγαλε το τόξο του και χτύπησε τον Νέσο στο στήθος με ένα δηλητηριασμένο βέλος, στέλνοντας τον κένταυρο στο έδαφος με βασανιστικό πόνο. Στις τελευταίες του αναπνοές, ο Νέσος ζήτησε συγνώμη από τη Διανύρα και της πρόσφερε ένα δώρο ως μέσο συγνώμης. Ισχυρίστηκε ότι το αίμα του είχε μαγικές ερωτικές ιδιότητες, λέγοντας στη Διανύρα να το συγκεντρώσει διακριτικά σε ένα φιαλίδιο, σε περίπτωση που ο Ηρακλής ερωτευόταν ποτέ άλλη γυναίκα. Καθώς ο Νέσος τελικά πέθανε, η Διανύρα συγκέντρωσε το αίμα του, κρατώντας το κρυφό, σε περίπτωση που χρειαζόταν ποτέ να κερδίσει τον Ηρακλή πίσω. Χωρίς να το υποψιάζεται, μόλις είχε ξεκινήσει την αλυσίδα των γεγονότων που θα οδηγούσαν στο θάνατο του συζύγου της. Το ζευγάρι έζησε ευτυχισμένο στην Τίρινθα για ένα διάστημα και απέκτησε αρκετά παιδιά. Ωστόσο, μετά από λίγα χρόνια, ο Ηρακλής κουράστηκε από μια τόσο ειρηνική ζωή και λαχταρούσε λίγη από τη δράση της μνήμης του. Αναζητώντας λίγη περιπέτεια, άφησε πίσω την οικογένειά του και ξεκίνησε για το βασίλειο της Ιχαλίας, όπου ο παλιός δάσκαλος της τοξοβολίας, ο Εύρητος, κυβερνούσε ως βασιλιάς. Μόλις έφτασε, ο Ηρακλής χρειάστηκε μόνο λίγες μέρες για να ερωτευτεί την κόρη του βασιλιά Εύρητου, μια γυναίκα που ονομαζόταν Ιόλη. Κερδίζοντας την αγάπη της, ο Ηρακλής πήρε την Ιόλη στο σπίτι του, στην πόλη της Τίρινθας, όπου ζούσαν τα παιδιά και η σύζυγός του Διανύρα. Ενώ η Διανύρα αρχικά χάρηκε που είδε το σύζυγό της να επιστρέφει, ανησύχησε όταν τον είδε να φτάνει με μία άλλη γυναίκα, υποπτευόμενη ότι ήταν άπιστος. Στην απελπισία της να κερδίσει τον Ηρακλή πίσω, η Διανύρα βρήκε το αίμα του κεντάβρου Νέσου που είχε κρύψει, ελπίζοντας ότι οι ερωτικές του ιδιότητες θα τη βοηθούσαν. Έριξε το αίμα σε μία ρόμπα, την οποία δόρισε στον Ηρακλή, ζητώντας του να τη φορέσει στο δείπνο εκείνο το βράδυ. Όταν ο Ηρακλής φόρεσε τη ρόμπα αργότερα εκείνο το βράδυ, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το αίμα του Νέσου άρχισε να κολλάει στο δέρμα του, προκαλώντας ένα φρικτό αίσθημα καψίματος. Ο Ηρακλής άρχισε να ουρλιάζει από αγωνία και προσπάθησε να σκίσει τη ρόμπα, ξεσκίζοντας μεγάλα κομμάτια από τη σάρκα του. Ο κένταυρος Νέσος το είχε σχεδιάσει από την αρχή. Ήξερε ότι ο Ηρακλής θα τον χτυπούσε με ένα δηλητηριασμένο βέλος όταν θα επιχειρούσε να επιτεθεί στη Διανύρα. Πείθοντας τη Διανύρα να μαζέψει το αίμα του που ήταν μολυσμένο με το δηλητήριο της ύδρας, ο Νέσος είχε εξασφαλίσει με πονηριά ότι ο Ηρακλής θα υπέφερε τον ίδιο βασανιστικό θάνατο που είχε προκαλέσει στους άλλους κενταύρους. Το μαρτύριο του Ηρακλή διήρκησε ώρες, με τη σύζυγό του Διανύρα να απαγχωνίζεται όταν συνειδητοποίησε ότι είχε δηλητηριάσει το σύζυγό της. Γνωρίζοντας ότι ο θάνατός του ήταν κοντά, ο Ηρακλής έτρεχε μανιωδώς στην αυλή του,
ξεριζώνοντας δέντρα για να φτιάξει μια νεκρική πυρά. Μόλις τη συναρμολόγησε, ο ήρωας ξάπλωσε πάνω της και ζήτησε από έναν από τους φίλους του να την ανάψει. Καθώς η φωτιά έκαψε το δέρμα του και το σώμα του τυλίχτηκε στις φλόγες, ένα χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ηρακλή, καθώς επιτέλους απαλλάχθηκε από τον φρικτό πόνο. Εκείνη τη στιγμή, ένα μεγάλο σύννεφο καταιγίδας συγκεντρώθηκε γύρω από την νεκρική πυρά. Στο σύννεφο καθόταν ο Δίας, ο οποίος παρακολουθούσε το θνητό μέρος του γιού του να καίγεται. Ο Θεός άρπαξε τότε το πνεύμα του Ηρακλή, μεταφέροντας τον γιο του στον Όλυμπο, όπου τον μεταμόρφωσε σε αθάνατο. Από αυτό το σημείο και μετά, ο Ηρακλής λατρεύτηκε ως Θεός από τους Έλληνες, με τους άθλους του να γίνονται θρύλος και τον Δία, τελικά, να πετάει το γιο του στα αστέρια, όπου μπορεί να τον δει κανείς ως αστερισμό μέχρι σήμερα.